τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφαλή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, κρούει η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών. Στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε η διοίκηση της τοπικής ένωσης, αναφέρθηκε πως η υποστελέχωση των κλινικών και η συνεχής περικοπή των εφημεριών έχουν ως αποτέλεσμα η λειτουργία του νοσοκομείου να είναι οριακή, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Όπως τόνισε η πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Κικής Σπυροπούλου, απότερος στόχος και της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι η συγχώνευση του νοσοκομείου Τρικάλων με το νοσοκομείο Καρδίτσας, με την ταυτόχρονη πάυση λειτουργίας του ενός εκ των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Τα προβλήματα ήδη υπήρχαν και μετεκλογικά με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δυστυχώς δεν ακούσαμε κάποια δήλωση αντιμετώπισης των προβλημάτων γενικότερα, πόσο μάλλον σαν νοσοκομείο Τρικάλων. Δηλαδή, κανένα πρόγραμμα ή καμία αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης και σε βασικές ειδικότητες, ούτε καν ακόμα για την άμεση προσωρινή αντιμετώπιση που γίνεται με την θητεία των επικουρικών συναδέλφων. Δεν ακούσαμε καμία απάντηση τροφοδότησης οικονομικής από τη στιγμή που πολλές φορές το παλεύουμε και είμαστε σε οριακή λειτουργία. Και το τελευταίο, οι περικοπές που είχαμε υποστεί σαν εργαζόμενοι συνεχίζονται και μάλιστα πολλές φορές και με παράνομο και με παράτυπο τρόπο, και αυτή η λειψή οικονομική μας λειτουργία σαν εργαζόμενοι γιατροί δεν έχει αντίκτυπο μόνο σε εμάς, αλλά έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία. Με αυτό λοιπόν που θέλουμε να δηλώσουμε είναι ότι δεν κάνουμε αυτήν τη συνέντευξη μόνο για τους λόγους της περικοπής των εφημεριών. Δηλώνουμε ότι η υποστελέχωση, η οριακή λειτουργία του νοσοκομείου και η πίεση που μας ασκείται να εφημερεύσουμε με περικοπμένες αμοιβές οδηγεί σε προγράμματα ανασφαλή εφημέρευσης. Από τη στιγμή που έχει αυξηθεί η προσέλευση του κόσμου, έχουμε ένα 30% των πολιτών μας ανασφάλιστων που πρέπει να βρουν αντιμετώπιση στο νοσοκομείο, και να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η κάλυψη ασθενών περιστατικών από τον ομό Καρδίτσας. Φοβόμαστε ότι όλη αυτή η φθορά, όλη αυτή η μη αντιμετώπιση των προβλημάτων οδηγεί σε ένα σχέδιο το οποίο έχει ετοιμαστεί για μία κατάργηση του ενός εκ των δύο νοσοκομείων ή σε μία συγχώνευση η οποία πραγματικά δεν θα την αφήσουμε όμως να προχωρήσει και θα δράσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Προχωρήσει σε μια πρώτου είδους κινητοποίηση. Κοιτάξτε, ναι, έχει γίνει μια εξώδικη αποστολή για ένα θέμα παράνομης επιπλέον περικοπής κονδυλίου, το οποίο περικοπμένο κονδύλιο οδηγεί πραγματικά σε αυτή την ανασφαλή λειτουργία. Ένα εξώδικο σίγουρα δεν φτάνει. Θα το παλέψουμε ανάλογα με την ανταπόκριση των ηθινών των προσώπων και θα δούμε. Ακόμη μια σύμβαση κατασκευής έργου υπέγραψε κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο της Πύλης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο λόγος για το έργο, αντιπλημμυρική προστασία οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, που με την ολοκλήρωσή του θα δώσει λύση σε προβλήματα που ταλάνιζαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πύλης για πολλές δεκαετίες. Υπογράφουμε σήμερα τη σύμβαση ενός έργου το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εδώ στην περιοχή. Είναι τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Είναι έργα τα οποία θα γίνουν στον Πορταϊκό σε μήκος 3,5 χιλιόμετρων. Είναι έργα τα οποία διασφαλίζουν οικισμού, την προστασία των οικισμών από ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες, και διασφαλίζουν και εξασφαλίζουν και όλες τις βιοτεχνικές δραστηριότητες στην περιοχή. Είναι ένα έργο το οποίο προϋπολογισμού είναι 1.107.000. Είναι ένα έργο σημαντικό και είναι ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει εδώ την ζωή, της περιοχής. Πριν ένα χρόνο, εάν αναφερόμασταν ότι αυτά τα έργα θα είχαν πάρει σάρκα και οστά, θα έλεγα κουβέντες οι οποίες θα ήταν υπερβολές. Σήμερα αποτελεί όμως πραγματικότητα, διότι υπήρχε η πολιτική βούληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω του προσώπου του κυρίου Αγοραστού. Εκεί νομοτίζεται θέμα είναι μήκος 4 χιλιόμετρων, αντιπλημμυρική προστασία στους οικισμούς του Παραποτάμου, στο Λιλί, στην Αμμουδιά, σε περιοχές όπου κάθε χειμώνα αντιμετωπίσαμε πρόβλημα μέσω των πλημμυρών. Αυτό το έργο θα παίξει σημαντικό ρόλο, θα αναβαθμίσει την περιοχή.
θα δώσει τη νέα δυνατότητα να προστατευτούν οι οικισμοί, αλλά και να γίνει ανάπλαση των παρακείμενων περιοχών σε όλο τον οικιστικό χώρο των χωριών των οποίων προανέφερε. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Οφείλω να σας πω το εξής, ότι μέσα σε ένα χρονικό διάστημα του ενός χρόνου έχουν υπογραφεί συμβάσεις έργων που αντιστοιχούν στην τάξη των 15.100.000 ευρώ. Εκείνο που θέλω να πω επιπλέον είναι ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι τις αρχές του Αυγούστου, θα έχουμε μια συνεχόμενη ροή δημοπρατήσεων έργων. Καταλαβαίνετε ότι μέσα στο κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Δήμο Πύλης υπάρχει μια εξέλιξη, μια ροή, ένα εργοτάξιο πραγματικά, το οποίο βοηθάει τα μέγιστα, διότι απασχολεί προσωπικό. Μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες δίνεται τη δυνατότητα να έχουμε έργα τα οποία κινούν τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και εκτός αυτού δημιουργούν τις υποδομές όλες εκείνες τις οποίες ήταν απαραίτητες. Έργα πολλών χρόνων τα οποία έμειναν στα σιρτάρια παίρνουν σάρκα και οστά. Αρχίζει και νομένης και η γέφυρα που δημοπρατήθηκε χτες ύψους 4.500.000 ευρώ, όπου υπάρχει ανάδοχος του έργου. Και καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μια ακόμα εξέλιξη στο κομμάτι που αφορά τον οδικό άξονα μέσω της γέφυρας προς Βασιμόηδες. Την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, εξέφρασε κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο οδικό έργο Καραβόπουρο Λιγαριά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο Περιφερειάρχης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη και τον Δήμαρχο Πύλης Κώστα Κουφογάζο, βρέθηκε το πρωί σε Λιγαριά, διαπιστώνοντας πως το έργο προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Όπως δήλωσε, η σημασία του εν λόγω έργου είναι διπλή. Αφενός θα άρει την οδική απομόνωση της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς πολίτες να εργαστούν, την ώρα που η ενεργεια και στη Θεσσαλία καλπάζει ανεξέλεγκτα. Το έργο πλέον του Καραβόπουρου Λιγαριά είναι μεγάλο έργο, 21 εκατομμύριο ευρώ περίπου προϋπολογισμού. Είναι ένα έργο το οποίο δίνει τη δυνατότητα της άρσης της απομόνωσης της περιοχής, γιατί βελτιώνει τους χρόνους προσβασιμότητας με την Άρτα, δημιουργεί ασφάλεια και είναι ένα έργο το οποίο είναι μεγάλης αξίας για την περιοχή. Πέραν των 9,5 χιλιόμετρων δρόμου, ο οποίος θα είναι 4 λωρίδων, δημιουργεί παράπλευρους δρόμους, εξορροίζει εκεί πέρα την περιοχή της Κήτης του Πορταϊκού, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν ένας χώρος εναπόθεσης άχρηστων πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και 4 ανισόπεδους κόμβους. Έναν στον παραπόταμο, έναν στους γόμφους που κάνουμε, διαμορφώνουμε, είναι στη Λιγαριά, ένας ανισόπεδος και ένας στο Δροσερό. Είναι έργο σημαντικό, προχωράει γρήγορα, αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Μια το χειμώνα είχαμε πρόβλημα με τα έργα λόγω βροχών μεγάλων και πολλών χιονιών. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τα έργα, δεν μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες γιατί το επιτρέπουν οι υψηλές θερμοκρασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την εποχή που υπάρχει οικονομική δυσπραγία, σε αυτή την εποχή που υπάρχουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, εμείς σε συνεργασία με τους ανθρώπους, τους κατασκευαστές, που και αυτοί κάνουν υπέρβαση αυτή την εποχή, προσπαθούμε και κάνουμε έργα. Κάθε έργο είναι μια σταγόνα ελπίδας. Ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Πύλης δημοπρατήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Πρόκειται για την κατασκευή νέας γέφυρας στον Πορταϊκό ποταμό, που θα συνδέσει την πύλη με τον Άγιο Βυσσαρίωνα και τα χωριά του πρώην Δήμου Πυαλίων. Προσωρινός ανάδοχος είναι η εταιρεία Atlas, με ποσοστό έκπτωσης 33,4%. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει την κατασκευή γέφυρας μήκους 197 μέτρων και πλάτους 12 μέτρων με διπλές λωρίδες κυκλοφορίας και πεζοδρόμια. Η νέα γέφυρα θα κατασκευαστεί σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από την σημερινή παλιά γέφυρα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Δημοπρατήθηκε ένα σημαντικό έργο εδώ στην περιοχή, που είναι η γέφυρα του Πορταϊκού, του Αγίου Βυσσαρίωνα. Γέφυρα η οποία είναι μια γέφυρα 3 μέτρων αυτή τη στιγμή στην υπάρχουσα κατάσταση, μια γέφυρα που δημιουργεί προβλήματα στην προσπελασιμότητα, και αυτή η γέφυρα θα την κατασταθεί μια νέα σύγχρονη γέφυρα,
πλάτους 12 μέτρων, 8 θα είναι το, για, τους, για τα αυτοκίνητα και 2 το δόστρωμα και 2 από τη μια πλευρά μέτρα και 2 από την άλλη θα είναι για τους, για τους πεζούς. Μία γέφυρα 200 μέτρων μήκους και παράλληλα θα γίνουν και εργασίες 600 μέτρων ένθεν και ώστε να διαμορφωθεί η προσβασιμότητα. Το έργο αυτό πιστεύω σύντομα να έρθει από το ελεγκτικό και εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες και είναι έξω από τις δικές μας δυνατότητες. Έχουμε μειώσει τους χρόνους της ένταξης στο ΕΣΠΑ των έργων της δημοπράτησης, της συμβασιοποίησης και εμείς όμως έχουμε χάρη στις υπηρεσίες μας, έχουμε εδώ την ΕΦΗ που είναι η ψυχή της περιφέρειας, της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων στα έργα αυτά και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει οπωσδήποτε και το ελεγκτικό συνέδριο και οι υπηρεσίες οι οποίες είναι έξω από εμάς να κάνουν γρήγορα, γιατί στην εποχή μας ο χρόνος είναι θέση εργασίας, χρήμα, ευκαιρίες, είναι έργα που αποδίδουμε γρήγορα στην τοπική κοινωνία, πρέπει να κυνηγάμε τον χρόνο και όχι να μας κυνηγάει. Και ταυτόχρονα πρέπει να βοηθήσουν όλες οι υπηρεσίες, το δασαρχείο, όχι να κάνει υπέρβαση δουλειάς, όχι υπέρβαση νόμου. Υπέρβαση δουλειάς, ταχύτητα στη δουλειά. Πρέπει να μας βοηθήσει το δασαρχείο, πρέπει να μας βοηθήσουν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες που έχουμε καλές σχέσεις, πρέπει να βοηθήσουν όλοι, ούτως ώστε γρήγορα να γίνονται τα έργα, γιατί τα έργα σημαίνει αυτό που ψάχνουν όλοι. Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Ότι η πολιτική βούληση του Περιφερειάρχη, του Κώστα του Αγοραστού, ήταν τέτοια, ώστε να δώσει μια ταχύτητα στην εξέλιξη της συντόμευσης του χρόνου διεκπεραίωσης όλων αυτών των όριμων μελετών. Το πέτυχε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να τον υποδεχτώ για ακόμα μία φορά και να του πω ότι παρότι υπάρχει το λιοπύρι, παρότι υπάρχει ζέστα, εμείς είμαστε πολύ ζεστοί από τη ροή των χρηματοδοτήσεων και είναι γεγονός ότι έχει βάλει και την προσωπική του σφραγίδα σε όλη αυτή την εξέλιξη, διότι ότι το κομμάτι της Δυτικής Θεσσαλίας ήταν πανθομολογούμενο και είναι πανθομολογούμενο ότι χρήζει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερης προσοχής. Ο Περιφερειάρχης έδειξε και τη βούληση και τη θέληση και την ικανότητα να χειρίζεται πολιτικά όλες αυτές τις εξελίξεις μέσω της διαχείρισης του ΕΣΠΑ και σήμερα έχουμε αυτό το έργο το οποίο οι κάτοικοι εδώ της πύλης, σας πληροφορώ, έχουν περάσει μαρτύρια. Αρκεί να σας αναφέρω ένα πράγμα. Όταν εγκαινίασε ο Γκίκας, ο τότε υπουργός, το 1960 τη γέφυρα 61, τη γέφυρα αυτή, είχε πει χαρακτηριστικά. Εγώ ήθελα να φτιάξω μια γέφυρα. Τελικά φτιάξαμε ένα γεφυράκι. Και καταλαβαίνετε ότι μετά από τόσα χρόνια έρχεται να πάρει σάρκα και οστά αυτό το κομμάτι το οποίο όλη η περιοχή των Ριζών, του Δήμου Πιαλίων, στον δρόμο προσβασιμότητας προς την Καλαμπάκα, καταλαβαίνετε ότι έχει ταχείες κυκλοφορίες, υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και η γέφυρα ήταν τόσο πολύ αναγκαία που αν δεν παρενέβαινε ο Κώστας ο Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης, να κάνει την αλλαγή στην τροποποίηση του ΕΣΠΑ, να περάσει μέσα στην όλη υπόθεση και τις γέφυρες αυτές οι οποίες αφορούν στην περιφέρεια Θεσσαλίας, θα υπήρχε ένα κενό γράμμα. Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και υπό άλλες συνθήκες οι περισσότεροι Έλληνες να προγραμμάτιζαν τις διακοπές τους αψηφώντας το οικονομικό κόστος. Όμως στην Ελλάδα της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, για τους περισσότερους πολίτες φαίνεται πως οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ένα άπιαστο όνειρο θερινής νυχτός. Η κίνηση στα γραφεία τουρισμού είναι σαφώς πεσμένη σε σχέση με άλλες χρονιές. Ωστόσο, όπως δήλωσε στην τηλεόραση 10 ο συνιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου Meteora Tours, Δημήτρης Πολυγέννης, ακόμη και από αυτές τις συνθήκες υπάρχει ενδιαφέρον από μερίδα πολιτών να πραγματοποιήσουν ολιγοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς. Πρώτης προτιμήσεις των Τρικαλινών, η περιοχή της Ηπείρου. Ακόμη ένας αγαπημένος προορισμός των Τρικαλινών είναι και η Χαλκιδική, εκεί όπου πολλοί επιλέγουν τις all-inclusive ξενοδοχειακές μονάδες. Είναι η περίοδος των διακοπών. Βεβαίως η κίνηση είναι πεσμένη σχετικά σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, αλλά όμως υπάρχει. Υπάρχει. Και ειδικά μετά τις εκλογές εκδήλωσε και τον ενδιαφέρον ο κόσμος περισσότερο. Περισσότερο επισκέπτονται οι οικογένειες και ψάχνουν κάποια φθηνά πακέτα διακοπών ή και μεμονωμένοι. Και μεμονωμένοι και οικογένειες. Απλώς σε σχέση με τις άλλες χρονιές έχουμε το παρουσιάζεται το φαινόμενο το ότι δεν επιλέγουν πλέον να πάνε σε νησιά για να αποφύγουν το κόστος της μετακίνησης με το καράβι, το οποίο κατά ψέματα είναι ένα υπολογίσιμο ποσό. Και συνήθως τι επιλέγουν? Τώρα πλέον έχουν απομείνει περισσότερο οι περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος.
Πρέβεζα, Λευκάδα, αν και είναι νησί, αλλά δεν υπάρχει ακτοπλοεία. Φυσικά Χαλκιδική και όλες οι παράλληλες περιοχές εδώ, Λαρίσης, Πλαταμόνα, αυτά. Είναι οι νέοι όμως συνεχίζουν να πηγαίνουν στα νησιά, Κυκλαδονήσια, Κρήτη κτλ. Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια κόστη έτσι, που υπάρχουν σε τιμές των διακοπών, σε πακέτα που προσφέρετε. Κοιτάξτε, πλέον τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι οικονομικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος σε ένα νησί να βρει από 30 ευρώ δωμάτιο ενοικιαζόμενο. Τα ξενοδοχεία μετά πάμε ανάλογα με την κατηγορία, τι παρέχουν, πρωινό ή all inclusive, δηλαδή πρωινό, μεσημέρι, βράδυ, που από εκεί και πέρα δεν θα έχει κανένα επιπλέον έξοδο, γιατί τα περισσότερα που από αυτά συμπεριλαμβάνουν ακόμα και τα ποτά μέσα. Ιδίως αυτό το συναντάμε περισσότερο στις περιοχές Χαλκιδικής, οι οποίες από χρόνια είχαν να κάνουν με τέτοιου είδους τουρισμό, δηλαδή κόσμο που επιθυμούσε το all inclusive. Το βραχιολάκι. Το οποίο πλέον έχει διαδοθεί παντού. Όμως, σε σχέση με πέρσι, έχουν μειωθεί οι τιμές. Και για το τέλος, για το εξωτερικό, υπάρχει κάποιο μικρό ενδιαφέρον? Όχι τον περασμένο χρόνο. Όχι τον περασμένο χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ακόμη διαθέτουν χρήματα για να κάνουν ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Βεβαίως, τα μακρινά ταξίδια έχουν κοπεί. Δηλαδή τα υπερατλαντικά, κάποια Μαλβίδες, Ντουμπάι, Μπαλί, αυτά έχουν περιοριστεί σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο προορισμός ο οποίος πάει με φόρα, όπως πήγαινε και δεν έχει παρουσιάσει καμία πτώση, είναι η Κωνσταντινούπολη. Η οποία εκεί μιλάμε για οργανωμένη εκδρομή, οδική εκδρομή, είναι ο προορισμός που προσφέρει τα περισσότερα και με το μικρότερο κόστος. Μετά την απόλυτα επιτυχημένη πρώτη χρονιά λειτουργίας του Μήλου των Ξωτικών, ο Δήμος Τρικίων και η Ήτρη ΚΑΕ μαζί με τους συνεργάτες της ξεκίνησαν ήδη την προετοιμασία της επόμενης διοργάνωσης. Βασικός στόχος για φέτος είναι η ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών με οργανωμένα γκρουπ και με μεμονωμένους εκδρομείς, αλλά και η κατακόρυφη αύξηση των διανεκτερεύσεων με επιπλέον τόνωση της τοπικής αγοράς. Όπως τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση 10, ο υπεύθυνος της Ιτρίκαλα Οδυσσέας Ράπτης, επιδιώκουμε να καταστήσουμε την Θεσσαλία και ειδικότερα τα Τρίκαλα ως έναν αναμφισβήτητη πρωτεύουσα των Χριστουγέννων. Σε αυτή μας προσπάθεια αναζητούμε τη στήριξη των θεσμικών φορέων αλλά και των επαγγελματιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο Μήλο των Ξωτικών. Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των εμπορικών χώρων του Μήλου των Ξωτικών 2012. Παρουσιάσαμε στο κανάλι, το τοπικό μας κανάλι, το TV10, παρουσιάσαμε το σχεδιάγραμμα με βάση το οποίο εμείς έχουμε κάνει μια αρχική τοποθέτηση των εμπορικών δράσεων που θα λάβουν χώρα στη διάρκεια του Μήλου των Ξωτικών. Ταυτόχρονα, από σήμερα Τετάρτη, στον τοπικό τύπο και στο ίντερνετ, στην ιστοσελίδα του Μήλου των Ξωτικών, υπάρχει το συγκεκριμένο διάγραμμα και υπάρχει και μια πρόσκληση προς όλους τους επαγγελματίες για την επόμενη Τετάρτη στις 12 ώρα το μεσημέρι να βρεθούμε στο ΕΚΕ, απέναντι είναι δίπλα στο ΕΚΕ το ΚΑΠΗ, να βρεθούμε εκεί για να αρχίσουμε να συζητάμε τα θέλω του εμπορικού κόσμου των Τρικάλων. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που θέλουν να προβάλλουν τα τοπικά προϊόντα και θέλουν να εξυπηρετήσουν τη φιλοσοφία του Μήλου των Ξωτικών. Η περσινή φιλοσοφία στα προϊόντα που πωλήθηκαν ήταν ότι δεν χορταίνει ο κόσμος, γιατί υπάρχουν τα εστιατόρια της πόλης και της γύρω περιοχής, τα οποία επίσης θα πρέπει να αποκομίσουν κάποια ωφέλη από τους επισκέπτες του Μήλου των Ξωτικών. Και δεύτερον, οι τιμές που πουλάμε δεν έχουν καμία σχέση με τις τιμές της αγοράς. Είναι φτηνότερες. Η οικονομία κλίμακας που δημιουργείται από τη μεγάλη επισκεψιμότητα έκανε τους περσινούς επιχειρηματίες να μην χάσουν. Με την ίδια λογική λοιπόν, καλούμε τον εμπορικό κόσμο να έρθει να διαπραγματευτούμε τους χώρους πώλησης και να οριστικοποιήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε άμεσα στις κατασκευές. Φέτος ο Μήλος θα είναι μεγαλύτερος, θα είναι πιο εντυπωσιακός, με στόχο να καθιερωθεί σαν ο μοναδικός προορισμός των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Αντιπροσωπεία των γιατρών του κόσμου με επικεφαλή στην Γενική Διευθύντρια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, κυρία Θάνου, βρέθηκε στα Τρίκαλα με αντικείμενο την ενημέρωσή τους από την Δημοτική Αρχή για τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου. Μια δομή που έχει στηριχθεί όλο το προηγούμενο διάστημα από τους γιατρούς του κόσμου. Το πρωί, τα μέλη της αντιπροσωπείας συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Τρικαίων Χρήστο Λάπα. Κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Τρικαίων, ερχόμαστε εδώ με μεγάλη χαρά και με ευχαρίστηση να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, σαν μη κυβερνητική οργάνωση, να προσφέρουμε στο ελάχιστο, μέσα από τα κοινωνικά παντοπολία, μέσα από τα κοινωνικά φαρμακεία, τα ιατρία, όποιες δομές και όπου μας ζητήσει ο Δήμος τη βοήθειά μας.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία. Προσπαθούμε κάθε μήνα να ενισχύσουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Από χρόνια συνεργαζόμασταν, έχουμε μια ευαισθητοποίηση με το Δήμο Τρικαίων και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να μπορέσουμε και εμείς από την πλευρά μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Πολλά αιτήματα για βοήθεια, δέχεστε? Δεχόμαστε πολλά αιτήματα και όσο περνά ο καιρός δεχόμαστε ακόμη περισσότερο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να δούμε όλοι μαζί πώς θα την αντιμετωπίσουμε για να βοηθηθεί ο πληθυσμός που το έχει ανάγκη. Καλωσορίζω τους γιατρούς του κόσμου, στο πρόσωπο της κυρίας Θάνου, η οποία είναι διευθύντρια της οργάνωσης, και έχουμε αναπτύξει το τελευταίο τετράμινο μια πολύ καλή συνεργασία και σε διάφορα προγράμματα στην καταπολέμηση της φτώχειας και στο κοινωνικό παντοπολείο που, όπως ξέρετε, λειτουργεί στο Δήμο μας. Θα συζητήσουμε και θα συνεργαστούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτές τις κοινωνικές δομές, όπως είναι το κοινωνικό φαρμακείο και το κοινωνικό ιατρείο, γιατί πραγματικά η χώρα μας βιώνει μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και οι πολίτες χρειάζονται τέτοιες ενέργειες, χρειάζονται τέτοιες προσπάθειες, και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους γιατρούς του κόσμου που σε αυτή τη συγκυρία είναι δίπλα μας και μας παρέχουν όχι μόνο την τεχνογνωσία τους αλλά και υλικά αγαθά. Έτσι, ξέρετε ότι βοηθούν περίπου 80 οικογένειες μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο. Την ευχαριστώ για άλλη μια φορά και παρά τη ζέστη την σε εύχομαι να περάσει καλά στην πόλη μας. Ακολούθως πραγματοποίησαν επίσκεψη στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Τρικαίων και εν συνεχεία παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Ο σκοπός της επίσκεψης είναι να ενημερωθούν σήμερα για τις κοινωνικές δομές του Δήμου, πώς λειτουργούν και οι ανάγκες που έχουμε καθημερινά να καταγραφούν και στη συνέχεια, όπως μέχρι τώρα μας στερίζουν σχεδόν 4 μήνες με τρόφιμα και τα λοιπά στο κοινωνικό παντοπολείο, να καταγράψουμε τις ανάγκες και οτιδήποτε χρειάζεται πλέον το κοινωνικό παντοπολείο, οι δομές οι οποίες στο μέλλον θα δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την κυρία Θάνο και με τους γιατρούς του κόσμου, να μπορούμε με καθημερινή επαφή να δίνουμε λύσεις, αλλά κυρίως να δίνουμε λύσεις για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Οι γιατροί του κόσμου, ξέρετε ότι και από ό,τι κάναμε την κουβέντα μας με την κυρία Θάνο, ότι κάναν στροφή στην ελληνική επικράτεια, και αυτό γιατί πραγματικά η χώρα μας βιώνει μια δύσκολη οικονομική κρίση, αλλά το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο που πραγματικά παρέχουν οι γιατροί του κόσμου, και θα έλεγα ανά τον κόσμο παρέχουν αυτό το μεγάλο έργο. Είμαστε από χρόνια δίπλα στο Δήμο Τρικαίων. Αυτή τη στιγμή μας έγινε επίσημη πρόσκληση και θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο των γιατρών του κόσμου. Αυτό που είδαμε σήμερα από κοντά πραγματικά είναι αξιοσέβαστο και η προσπάθεια που κάνει ο Δήμος είναι πολύ μεγάλη. Για να πετύχουμε όμως τον καλύτερο δυνατό μέγεθος, πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε. Εμείς από την πλευρά μας θα είμαστε δίπλα στο Δήμο. Οτιδήποτε χρειάζεται από μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και μέσα από την εμπειρία των 20 χρόνων που έχουμε σαν γιατροί του κόσμου και μέσα από διάφορες συμβουλές που θα μπορέσουμε να δώσουμε, καθώς και να ευαισθητοποιήσουμε ένα μεγάλο κομμάτι εδώ του πληθυσμού στον εθελοντισμό. Όπως ξέρουμε όλοι μας, τη σημερινή εποχή βιώνει πολλοί κόσμος έναν κοινωνικό αποκλεισμό. Εμείς λοιπόν, οι γιατροί του κόσμου, οι δημοτικοί φορείς, διάφοροι κοινωνικοί, η Εκκλησία, πρέπει να είμαστε δίπλα για να βοηθούμε όποιος το έχει ανάγκη. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο και να τους βεβαιώσω ότι εμείς θα είμαστε δίπλα τους και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο αυτό. Πέρα από το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό ιατρείο και το κοινωνικό φαρμακείο που είπε ο κ. Κουστάμος, υπάρχουν και άλλες δομές των γιατρών του κόσμου που θα υπάρξει συνεργασία με το Δήμο Τρικάλων, όπως παραδείγματος χάρη η κινητή μονάδα Πίγασος, ένα λεωφορείο διόροφο που και παλιά είχε έρθει στα Τρίκαλα και τότε ήταν η εποχή που έπρεπε τα παιδιά να μάθουν κομπιούτερ στα σχολεία και δίδασκαν κομπιούτερ μέσα στο λεωφορείο, στα παιδιά όλων των δημοτικών. Τώρα αυτό, σύμφωνα με τις ανάγκες εποχής, από ό,τι μας έχει πει η κυρία Θάνο, έχει μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο ιατρείο, κινητό ιατρείο,
και μονάδα ψυχολογικής και συναισθηματικής υποστήριξης για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και ακόμα για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού όπως οι μετανάστες. Αυτό από το φθινόπωρο οπωσδήποτε θα έρθει στα Τρίκαλα με τη συνεργασία με τον γιατρό Νικόσμο και θα το εκμεταλλευτούν οι τρικαλινοί πολίτες. Και επίσης έχουμε και συνεργασία σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το Φτώχεια, όπου είναι leader οι γιατροί του κόσμου και συμμετέχει ο Δήμος Τρικάλων. Και μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα στηρίξουμε όλες αυτές τις δομές που μιλήσαμε προηγουμένως, μέσα από επαγγελματικό πια επίπεδο με εξειδικευμένους επιστήμονες που θα λειτουργήσουν ανάλογα και θα προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες πέρα από τρόφιμα και είδη ρουχισμού.